Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Το συζητούσαμε προχθές και με τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Εκλογών ότι μήνες μετά τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουμε δικαστικές διαμάχες για πολλά και διάφορα ζητήματα, μέχρι και εμβλήματα κλπ. Πολλά από αυτά όμως υπήρχε περίοδος υποβολής ενστάσεων πριν, αν θέλεις, και για το αν είναι μόνιμος κάτοικος ή δεν είναι. Εν προκειμένου όμως είναι ένα από τα ζητήματα που θα πρέπει να εξεταστούν μετά από το εκλογοδικείο, γιατί έχει να κάνει με τις ψήφους. Έτσι, αυτό λέει ο κύριος Κωνσταντίνου σε σχέση με τον υποψήφιό του που εξελέγει τελικά πρόεδρος του Συμβουλίου αυτό της Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, μάλιστα. Ναι. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, 10 περίπου παγκύπρια οι ενστάσεις που επουβλήθηκαν στα εκλογοδικεία σε όλη την Κύπρο. Στην ΠΑΦΟ είχαμε αυτή την ένσταση του κυρίου Κωνσταντίνου. Έχουμε φτάσει στο τέλος ουσιαστικά της διαδικασίας αυτής κάποια. Σήμερα είχε οριστεί στο εκλογοδικείο οι αγόρευτοι τελικές, είχαν οριστεί οι τελικές αγορεύσεις του συνηγόρου υπεράσπισης του κ. Κωνσταντίνου και βεβαίως εκ μέρους της πολιτείας από την εισαγγελία. Μετά από αυτό θα έχουμε την απόφαση του εκλογοδικείου κατά πόσον δηλαδή θα κάνει δεκτή την ένσταση του κ. Κωνσταντίνου και θα διατάξει την επανακαταμέτρηση. Με όποιο αποτέλεσμα βγει από αυτήν την νέα καταμέτρηση. Εγώ απλώς να σημειώσω ότι στη διάρκεια αυτής της ακροαματικής διαδικασίας κατέθεσαν δεκάδες μάρτυρες τόσο από την πλευρά του κ. Κωνσταντίνου όσο και από την πλευρά της Γενικής Εισαγγελίας. Και απλώς σημειώνω ότι το προηγούμενο που υπάρχει είναι ότι πολύ δύσκολα τα εκλογοδικεία διατάσσουν, ικανοποιούν τέτοιου είδους αιτήματα και διατάσσουν την επανακαταμέτρηση των ψήφων, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο κ. Κωνσταντίνου έχασε για 38 ψήφους. Παλαιότερα ο Ανδρέας Χρήστος του Λεμεσό είχε χάσει για 9, αν θυμάμαι καλά, για λιγότερες ψήφους. Δεν έχει σημασία δηλαδή ποιος είναι ο αριθμός των ψήφων. Μένει να δούμε ποια θα είναι η τελική απόφαση του εκλογοδικείου. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, γιατί προβληματίζονται στην ΠΑΦΟ για τη νέα μονάδα αφαλάτωσης? Είναι πολύ ανησυχοί και προβληματισμένοι από όσα άκουσαν προχθές στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας, όπου παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός του Υπουργείου Γεωργίας για την ευκεντρία, για την απεξάρτηση της σύρρευσης από τις καιρικές συνθήκες. Και αυτό που άκουσαν δεν τους ικανοποίησε, διότι ακόμη και φέτος, που στην υπόλοιπη Κύπρο δεν είχαμε προβλήματα, στο Δήμο Ακάμα, στο Δήμο Πέγγι, στην Πέγγια κυρίως, παρουσιάστηκαν σοβαρά προβλήματα με την υδροδότηση. Και εκτιμάται ότι αν δεν πάμε άμεσα στην κατασκευή κινητής μονάδας αφαλάτωσης, η Πέγγια και η ΠΑΦΟΣ κατ' επέκταση θα διψάσουν το επόμενο καλοκαίρι, αν συνεχιστεί και η ηλεκτροδιανομία. Είχε προταθεί μια κινητή μονάδα μικρής δυναμικότητας, περίπου 10.000 λίτρων την ημέρα, που θα μπορούσε να συμβάλλει στο να καλυφθούν οι ανάγκες κυρίως του Δήμου Πέγγια. Και φαίνεται ότι θέτει προσκόμματα το Υπουργείο Τουρισμού, διότι σε αυτή την περιοχή σχεδιάζεται να κατασκευαστεί η μαρίνα στην ΠΑΦΟ. Αυτό έχει οδηγήσει τον πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού να δηλώνει ότι θα ζητήσει την προσωπική παρέμβαση του πρόεδρου της Δημοκρατίας, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία και να είναι έτοιμη η μονάδα το ερχόμενο καλοκαίρι να παράγει αφαλατωμένο νερό για το Δήμο Πέγγια. Το τραϊλαφικό θα ήταν, Κώστα, να μην γίνει κάπου η μονάδα αφαλάτωσης, γιατί εκεί θα έκαναν γήπεδα γκολφ, τα οποία παίρνουν και το νερό. Λοιπόν. Τα παράδοξα είναι πολλά, βέβαια. Αλλά σίγουρα. Δεν μας εκπλήσει τίποτα, Κώστα μου. Ναι, ναι. Στη χώρα που ζούμε. Του παραλόγου και του παράδοξου. Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Σε χαιρετώ. Ζούμε και σε περιόδους τέτοιες της Εκκλησίας που βλέπουμε Σόδομα και Γόμορα να τεχταίνονται στους κόλπους της. Πάμε στους δύο θεολόγους, Θεόδωρο Κυριακού και τον κύριο